248 ημέρε σήμερα του πολέμου στο Ισραήλ ε, παρεπιπτώντος ε, και ενώ είχαμε αυτή την πολύ μεγάλη ηρωική επιχείρηση του Ισραηνού στρατού στη Γάζα για την απελευθέρωση των τεσσάρων ομήρων ε, προχθές το Σάββατο τελικά ε, η αριστερή υπουργή, πρώην πια υπουργή του Ισραήλ ο Γκάντς και ο Άιζενκότ και το κόμμα τους αποφάσισαν να αποχωρήσουν από την Ισραηλινή κυβέρνηση, να παρετηθούν και να γυρίσουν στη φυσική τους θέση που είναι η αντιπολίτευση. Ο σκοπός φυσικά γι' αυτό είναι για να δημιουργήσουν κατάσταση, για να φέρουν το Ισραήλ όπως νομίζουν σε πρόωρες εκλογές, εν ώρα πολέμου, εν ώρα πολέμου και, να, και να είμαστε ξεκάθαροι. Όποιος μιλάει για εκλογές εν ώρα πολέμου, γιατί άλλο πράγμα είναι να σταματήσει ο πόλεμος και το να γίνουν εκλογές και άλλο πράγμα είναι εν ώρα πολέμου, εν ώρα πολέμου να γίνουν εκλογές. Ο οποίος λοιπόν εν ώρα πολέμου προσπαθεί με το ζόρι να κάνει εκλογές, γίνεται πέμπτο φαλαγγίτης και πιώνει της χαμάς. Δι' αυτό θέλει η χαμάς, αυτό θέλουν οι εχθροί του Ισραήλ και χαιρόνται σήμερα ο Ναστράλα και ο, και ο, και ο, ε, ο Σινουάρ και όλοι οι υπόλοιποι τρομοκράτε, οι εχθροί του έθνου. Προσπαθούν λοιπόν να δημιουργήσουν μια λανθασμένη κατάσταση ότι το, Ισ... το... το, Ισραήλ βρίσκεται σε πολιτική κρίση. Ελάτε όμω που πρέπει να θυμίζουμε στον κόσμο το εξή. Στι προηγούμενε εκλογέ, πριν 1,5 χρόνο περίπου, ο λαό ψήφισε την Ισραηλή δεξιά. Ψήφισε μια κυβέρνηση με 64 έδρε υπό την ηγεσία του Νετανιάου, του Πρωθυπουργού Νετανιάου, τη στιγμή που ο Γκάντ και ο Άιζενκοτ και το κόμμα του στάλθηκαν στην αντιπολίτευση μόνο μετά την 7η Οκτωβρίου και καλά για, κυβέρνηση εθνική ενότητα που κάθε άλλο παρά εθνική ενότητα ήταν τελικά εξαιτία του. Ε, Πώ το λένε, αυτοί μπήκαν στην κυβέρνηση. Και όχι μόνο μπήκαν στην κυβέρνηση, αλλά και ω σπιόνια του Biden όλη την ώρα φέρανε δυσκολίε στην διεξαγωγή του πολέμου. Και τώρα που φεύγουν από την κυβέρνηση λένε ότι δεν υπάρχει πολιτική κρίση. Όχι, δεν υπάρχει καμιά πολιτική κρίση. Απλά γύρισαν στην φυσική του θέση, στην αντιπολίτευση. Και εκεί πρέπει να παραμείνουν. Τόσο ο Άιζενκοτ όσο και ο Γκάντς Όπω ο Λαπίντ, και όπω λένε, θέλουν να φέρουν και τον Γκάλαντ μαζί του. Α πάει και ο Γκάλαντ μαζί του, αν θέλει. Το θέμα όμω είναι το εξή. Ο λαό ψήφισε δεξιά και αυτή η κυβέρνηση είναι ακόμα δεξιά κυβέρνηση. Και τώρα ήρθε η ώρα και η ευκαιρία, ο Νετανιάου να φέρει μέσα στο ε, Υπουργικό Στρατιωτικό Συμβούλιο. Ενώ είχε τον Άιζενγκοτ και τον Γκάντ που φέραν όλη την ώρα εμπόδια στον πόλεμο. ήρθε η ώρα να φέρει μέσα τον Μπέγκβιρ, τον Σμότριτ ή ακόμα και, άλλου και, όπω πολιτικούς όπως τον Σάρ, όπως κάποιοι λένε, ή τον Λίμπερμαν και να δημιουργήσει μια πολύ ισχυρή δεξιά πατριωτική κυβέρνηση για την συνέχεια του πολέμου γιατί πρέπει να συνεχίσουμε αυτόν τον πόλεμο μέχρι την απόλυτη νίκη. Επομένω, το ότι ο Γκάντς και ο Άιζεκοντ μας άφησαν τόσο το καλύτερο για εμάς με τη βοήθεια του Θεού και ήρθε η ώρα να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Κάτι άλλο παρεπιπτόντος, θυμηθείτε ότι κάποιοι που προσπαθούσαν να καλύψουν το κανάλι, το τρομοκρατικό της Al ο, ο τύπος, ο τρομοκράτης που κρατούσε την Νόα uh, Αραγκαμάνη, την, την Ισραηλινή Όμηρο στο σπίτι του, ήταν άνθρωπος, δημοσιογράφος της Al okay? Jazeera. Για να καταλαβαίνουμε ότι όταν, λέω ότι, όταν λέγαμε ότι η Αλτζεζίρα και το Κατάρ που καλύπτει την Αλτζεζίρα είναι ξεκάθαρα τρομοκράτες και καλύπτουν τους τρομοκράτες, ιδού τα αποτελέσματα. Επιπλέον, να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλη την πατριωτική ιδεολογική δεξιά στην Ευρώπη που σάρωσε, και δεν μιλάω για τους νεοναζί, μιλάω για τους πατριώτες δεξιούς ιδεολόγους που σάρωσε στις ευρωεκλογέ και βλέπουμε σήμερα τα διάφορα πιόνια των, της walk liberal αριστερής ατζέντα, όπως τον Μπακρόν να, το να, τρέμει τόσο το καλύτερο. Συνεχίζουμε με τη βοήθεια του Θεού οι πατριώτες όλων των εθνών εναντίον της αριστερής λιμπεραλέλαπας Λέλαπας και εναντίον του φανατικού Ισλάμ μέχρι την απόλυτη νίκη.